δήμαρχο της πόλης Χρυσοχούς. Είναι ο κύριος Παπαχριστοφή μαζί μας. Κύριε Παπαχριστοφή, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, για διαφωτίστε μας, κύριε Παπαχριστοφή. Πάρθηκε απόφαση να κλείσουν τα σχολεία στην πόλη Χρυσοχούς. Ωστόσο, αυτή την απόφαση δεν την ασπάζεται το Υπουργείο Παιδείας. Ήταν ένα ομόφωνο αίτημα των σύνδεσμων γονέων, όλων των σχολείων εδώ, των εκπαιδευτηρίων, της σχολικής εφορίας, για να κλείσουν τα σχολεία για 2 εβδομάδες, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε το πρόβλημα, διότι δυστυχώς υπάρχουν αρκετά κρούσματα στο σχολείο, πέραν των 20-23 κρούσματα γυμνάσιων και λύκειων. Οι επαφές είναι σχεδόν στο σύνολο τους οι μαθητές, υπολειτουργούν τα σχολεία, δεν λειτουργούν στην ουσία και θεωρήσαμε το καλύτερο για τα παιδιά μας να γίνεται διαδικτυακά η εκπαίδευση. Δυστυχώς αυτό το αίτημα δεν ασπάστηκε από το Υπουργείο, που θεωρώ είναι λάθος. Την προηγούμενη φορά, χωρίς κρούσματα, είχαμε κλείσει τα σχολεία για τόσο μεγάλο διάστημα. Τώρα, για 2 εβδομάδες που ζητούμε, και έχει τόσα πολλά κρούσματα. Ναι. Δεν ικανοποιείται αυτό το αίτημα. Θεωρούμε είναι λάθος και καλούμε τον έντιμων υπουργών να ασπαστεί το αίτημα μας, να καταλάβει το αίτημα μας, να αντιληφθεί ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα εδώ για 2 εβδομάδες και να λύσουμε το πρόβλημα. Ο κόσμος εδώ είναι λίγο στην περιοχή. Πολύ σύντομα θα ελέγξουμε το πρόβλημα. Όμως πρέπει αυτός ο συνοστισμός, είτε λέγεται ποδόσφαιρο, είτε λέγεται σχολεία, είτε λέγεται οπουδήποτε αλλού, πρέπει να εκλείψει για να μπορέσουμε σύντομα να καθαρίσουμε και να έρθουμε στην κανονικότητα. Μάλιστα. Σας καταλαβαίνουμε, μάλλον την αγωνία που έχετε, γιατί βεβαίως αφορά την υγεία και των παιδιών, αλλά και των δικών τους των ανθρώπων. Θα ζητήσουμε, κύριε Παπαχριστοφή, η απάντηση να μας δοθεί γιατί δεν είπα ναι στο αίτημά σας. Πήρατε όμως την απόφαση μόνοι σας και είναι κλειστά τα σχολεία. Θα μας πει περισσότερα, σας ευχαριστώ. Θα μας πει περισσότερα η κυρία Νεοφήτου.